Εγώ στην αρχή είχα την παιδίατρο μου που μου έλεγε πώ να κινηθώ. Δυσκολεύτηκα στη φάση που περάσαμε στη στερεά τροφή και μου είπε τώρα τρώει το παιδί ότι τρώτε εσεί. Εκεί εγώ δυσκολεύτηκα πολύ. Και συζητούσα πάντα με τον Δημήτρη και έλεγα τώρα. Κάνει που το δίνουμε αυτό. Πρέπει. Δεν τρώει τον μπρόκολο, δεν τρώει το κουνουπίδι. Μου λέγανε άλλε μαμάδε ότι εμένα τρώει παντζάρια το παιδί, τρώει όλα αυτά. Τι εγώ, πρόβλημα κι αυτό. Εγώ, εγώ, εγώ αγχωνόμουν πάρα πολύ. Γυρνούσα σπίτι και λέω στον Δημήτρη «Δημήτρη, το πείτε δεν τρώει παντζάρι, δεν τρώει μπροκολό, πρέπει κάτι να γίνει». Πάντα με άγχος εγώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το παιδί καταφέρνει να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά από όπου εκείνο κρίνει, είσαι μια χαρά. Okay. Πώς αποδεικνύεται αυτό από το αν αναπτύσσεται, από το αν παίρνει σωστά βάρος και από τις εξετάσεις αίματός του. Τόσο απλά. Και κάποια πράγματα τα αντιλαμβάνεσαι. Όσον αφορά τώρα στου παππούδε, Νίκη, που λες ότι το άνοιξε πολύ, εγώ το είπα και θα το ξαναπώ, ότι αποτελούν το στατιστικό λάθο ή θα είναι ένα ρόλο ο οποίο πάντα θα έχει μια απόκληση από το ιδανικό. Γεια σας είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο του Good Food for Thought της Δέλτα αυτή τη σειρά που με χαρά μας βάζει στο δρόμο της καλής διατροφής, λέω με χαρά γιατί έρχεται να μας θυμίσει όπως σας λέμε κάθε φορά στην έναρξη κάθε επεισοδίου ότι αυτός ο δρόμος για την καλή διατροφή είναι δρόμο απόλαυση. είναι δρόμο χαράς δεν είναι δρόμο στερήσεων ούτε εμποδίων ούτε σύνθετων διαδικασιών στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα παιδιά. Θα μιλήσουμε για τις διατροφικές συνήθειες που χτίζουμε από την παιδική ηλικία, για τις οποίες νομίζω θα συμφωνήσετε περισσότεροι, τη μεγάλη ευθύνη τη φέρουν οι γονείς και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, θα τα πούμε όλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ η Αντιγόνη Ψυχράμη. Γεια σου εγώ. Αντιγόνη. Καλώς σας βρήκα. Νιώθω Αντιγόνη να σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα σε ξέρω λίγα λεπτά. <laughs> ε, αλλά νομίζω περισσότερο κόσμο το παθαίνει αυτό μαζί σου. Τραγουδίστρια, καλλιτέχνη και μαμά δύο παιδιών. δύο παιδιών, ναι. Το ένα μωράκι. Το ένα μωράκι 15 μηνών, η κορούλα μου και ο, γιο ο, ο πρώτο, ε, 6,5 χρονών. Όπω δημοτικό, ε. Δημοτικό, πρώτο δημοτικό, έχουμε διαβάσματα, άστα. Δύσκολα. και, και η Τόνια Καπαρελιώτη στο ρόλο του expert, στο ρόλο Είς του ανθρώπου, για άλλη μια φορά. Καλώ όρισε, Τόνια, που θα μα βάζει στο σωστό δρόμο με τι συμβουλέ και τα φώτα σου. Δεν ξέρω αν θα ξεχαστώ και θα σα βάλω και σαν <laughs> μάνα, γιατί και εγώ έχω δύο παιδιά, οπότε νομίζω Φορές φορέ θα φοράω το ένα καπέλο, κάποιε φορέ. Καλό άλλο. είναι αυτό. Yes. Καλό είναι αυτό. Επιθυμητό. Ε, άλλωστε, γενικώ, ο στόχο είναι εδώ πέρα να κάνουμε μια κανονική συζήτηση ω κανονικοί άνθρωποι. Yes. Οπότε να ξεχνάμε κάμερε και μικρόφωνα και να λέμε την αλήθεια. Όχι αυτό που επιβάλλει η αυτοσκηνοθεσία. Δηλαδή, Πόσο τέλειε είμαστε, Πόσο καλά τρώνε τα παιδιά. Τα δικά μα τα παιδιά τρώνε. Δεν τρώνε σοκολάτε, δεν τρώνε. Τρώνε ρεβίθια, μπρόκολο, μπρόκολο, ρεβίθια. Οπότε εδώ λέμε πράγματα κανονικά και αυτό είναι ο σκοπό. Ξεκινώντα έτσι, πετάω από πάνω μου τον μπαλάκι για να μην μπω ούτε για τι σοκολάτε ούτε για όλα τα υπόλοιπα που δίνουμε μάχη στο σπίτι να του βάζουμε ένα μετρό. Ε, και ρωτάω την Αντιγόνη. Όταν γεννιέται ένα παιδί, δεν υπάρχει μάνιουαλ για τίποτα, δεν υπάρχει ούτε για τη διατροφή του. Πώ κινείται μια νέα μαμά, Πώ κινείται. Εγώ στην αρχή είχα την παιδί μου που μου έλεγε πώ να κινηθώ. Δυσκολεύτηκα στη φάση που περάσαμε στη στερεά τροφή και μου είπε τώρα τρώει το παιδί ότι τρώτε εσεί. Εκεί εγώ δυσκολεύτηκα πολύ. Και συζητούσα πάντα με τον Δημήτρη και έλεγα τώρα κάνει που το δίνουμε αυτό, πρέπει, δεν τρώει τον πρόκολο, δεν τρώει το κουνουπίδι. Μου λέγανε άλλε μαμάδες ότι εμένα τρώει πατζάρια το παιδί, τρώει όλα αυτά. Τι εγώ, πρόβλημα και αυτό. Εγώ, εγώ αγχωνόμουν πάρα πολύ. Γυρνούσα σπίτι και λέω στον Δημήτρη: Δημήτρη, το παιδί δεν τρώει πατζάρι. Δεν τρώει μπροκολό, πρέπει κάτι να γίνει. <laughs> Πάντα με άγχο εγώ. Ε, Ευτυχώ το ξεπέρασα αυτό mm. το πράγμα γιατί μετά κάθεσα και σκέφτηκα και είπα μέσα μου ότι κάτσα λιγόνι το παιδί. Είναι πέντε χρονών. Τρώει Λαδερά, όσπρια, ψάρι, τραχανά Τρώει πάρα πολλές Τι άλλο, να κασπάθει, γιατί πρέπει... να Όχι, <laughs> ε? γιατί, λέω, γιατί πρέπει να φάει και τον μπρόκολο Και δεν τρώει μαρούλι, δεν τρώει ντομάτα Τρώει ταγκούρι, αυτό θέλει μια χαρά Θέλω να πω, γιατί πραγματικά Εγώ σαν μαμά ένιωθα ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το παιδί Έτσι, από εκεί και πέρα Όλοι οι άλλοι, η μαμά μου, η παιδερά μου, mm. οι φίλοι μου, μου προκαλούσαν ένα τεράστιο άγχο για το τώρα. τι πρέπει να συμβεί, τι δεν πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να φάει, δεν πρέπει να νομίζω φάει. Νομίζω το άνοιξε εξαιρετικά η αντιγόνη Τόνια, <laughs> και έρχομαι αμέσω σε σένα, <laughs> γιατί έβαλε πάρα πολλούς παράγοντε μέσα. Το πρώτο είναι το άγχο και η άγνοια mm -hmm. του νέου γονιού. Φόβος, δεν ξέρουμε, ναι, ε, ε, ο φόβο. Μετά είναι το περιβάλλον, το παιδί τη απέναντι που με ένα μαγικό τρόπο τρώει. Τα κάνει όλα αυτά τα παιδί. Και είναι και το περιβάλλον, η παράδοση, οι γιαγιάδε. Όλο αυτό. Το όριο. <laughs> Πολύ σημαντικό. Όλο αυτό, <laughs> ρε παιδί μου, είναι ένα μοχλός άνχους Ο παιδίατρος του γιού μου λέει: ε, Κανένα παιδί δεν έπαθε τίποτα από ασυτεία στο δυτικό κόσμο σε καιρό ειρήνη. <laughs> αυτό αμέσως αμέσως φέρνει μια αποσυμφόρηση, μια χαλάρωση. Εγώ αρχικά θα πω ότι κανένας δεν έχει τολμήσει να φτιάξει ένα σχολείο γονέων. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να έχει μάθει, να ξέρει. Δεν έχουμε φτιαχτεί γι' αυτό, ή για την ακρίβεια, έχουμε φτιαχτεί γι' αυτό, αλλά να πηγαίνουμε λίγο πιο με το ένστικτο. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το παιδί καταφέρνει να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά από όπου εκείνο κρίνει, είσαι μια χαρά. Okay. Πώς αποδεικνύεται αυτό από το αν αναπτύσσεται, από το αν παίρνει σωστά βάρος και από τις εξετάσεις αίματός του. Τόσο απλά. Και κάποια πράγματα τα αντιλαμβάνεσαι. Όσον αφορά τώρα στους παππούδες, Νίκη που λες ότι το άνοιξε πολύ, <laughs> εγώ το είπα και θα το ξαναπώ, ότι αποτελούν το στατιστικό λάθος ή θα είναι, είναι ένας ρόλος ο οποίος πάντα θα έχει μια απόκληση από το ιδανικό. Αυτό που λέει στατιστικό λάθο, θέλω να το εξηγήσουμε λίγο. Mm. Γιατί μπορεί σε κάποιον να ακούγεται και. ή το μακριά από το ιδανικό να ακούγεται και κάπω περίεργο. Ναι, η γιαγιά και ο παππού το παιδί το καλομαθαίνουν ή το κακομαθαίνουν και λίγο. Αυτό εννοούμε. Ά, Ό, ότι σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, εντάξει. Ναι, θα σου πω. Ε, τι εννοούμε. Εννοούμε ότι η γιαγιά αρχικά μπορεί να μαγειρεύει λίγο πιο παραδοσιακά. Ένα είναι αυτό. Που εμεί οι μαμάδε οι συνήθω διαφωνούμε με τον τρόπο μαγειρέμα. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο. Ναι, έχουμε αλλάξει λίγο τον τρόπο. Ε, το επόμενο είναι ότι πάντα πρέπει να έχουν μεταξύ τους μια ωραία συμμαχία και κάτι μυστικό. Αυτό τους δένει. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο σοκολάτα, λίγο. Ναι, αλλά λε λίγο σοκολάτα. <laughs> λίγο, 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 λίγο. Το ναι. λίγο δεν υπάρχει. Δεν έχει <laughs> Σε περνάνε το μέτρο. Ναι, <laughs> <ό, laughs> σε αυτό, αυτό καταλαβαίνω τι εννοεί. <laughs> ναι, ναι, το μέτρο είναι βασικό έτσι. <laughs> ναι. ναι, και στη σοκολάτα, αλλά με μέτρο. Γενικώ αυτό που λέμε σε αυτή τη σειρά, αντιγώνει κάθε φορά. Γιατί προσπαθούμε λίγο να απενοχοποιηθούμε και τέλο πάντων να αποφύγουμε και όλο το ψυχαναγκασμό που καμιά φορά μα. Ε... Μα κατατρίχει είναι ότι χωράνε όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Αυτή, αυτή είναι η συνταγή. Συμφωνώ. Ισορροπία. Σε όλα μέτρα και ισορροπία. Σωστά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμεί αγωνεί είναι σε μια ηλικία. Το λέμε λίγο έτσι για να ακούγεται λίγο πιο. στι χίλιε πρώτε μέρε ζωή του παιδιού, να βάλουμε στο παιδί, στου γευτικού του κάλικε, οι γευτικοί του κάλικε να έχουν όλε τι εμπειρίε που μεθαύριο θα ανακαλέσει ω ενήλικα. Γιατί ε, αν δεν έχει φάει τροφέ που δεν τι θυμάται ποτέ, δεν ξέρω αν σα έχει τύχει ε, να πείτε ότι εγώ, α πούμε, με την Αγκινάρα είχα μια σύνδεση ομολογώ ότι δεν μπορούσα να τη φάω και καταλαβαίνετε ότι κάπως αυτό καταστρεφόταν για να μην βρεθεί ότι δεν την έφαγα. Ε, ήρθα λοιπόν μετά ε, και μετά από χρόνια αφού πέρασα την εφηβεία που στην εφηβεία Όλα τα παιδιά στα πλαίσια του για όλα θέλω να τα ανατρέψω, όλα θέλω να τα απαρνηθώ. Σίγουρα θα απαρνηθούν τι γεύσει αυτέ τι πιο παραδοσιακέ, αλλά ερχόμαστε και τι συναντάμε αυτέ τι γεύσει. Και εγώ τώρα, α πούμε, δεν μπορώ. Αν το αγκινάρα φρέσκια στη σαλάτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Το είχα πάθει και εγώ με τι μπάμια αυτό. Δεν ήθελα να τι βλέπω μπροστά μου. Και τώρα θε. ναι, ξαναδοκίμαστο και λέω: Κορίτσια, μια και μοιραζόμαστε πράγματα, <laughs> θα σα πω ότι με θυμάμαι μαζί με τον αδερφό μου να πετάμε τι φακές σε μια γλάστρα. Mm. Και μετά να αφήνουμε το πιάτο ας πούμε τεχνιέντος στο νεροχίτι ναι, ναι. σαν να έχουμε φάει. Οκ, okay. αλλά μην φτάσουμε στην εφηβεία. Εγώ θα έλεγα να τα πάρουμε από την αρχή. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι οι πιο πελαγωμένοι, αν υπάρχουν πελαγωμένοι εκεί έξω, είναι εκείνοι που βρίσκονται στο πρώτο κομμάτι. Το πώς ας πούμε βοηθάω το παιδί μου που είναι μωράκι ή τέλο πάντων μόλι έχει ξεκινήσει να, να τρώει κάτι πέραν του γάλακτο και τη κρέμα. Να μάθει τις γεύσεις και να είναι ανοιχτός ναι. αυτό. Στη... Αντιγώνουν... Στην αρχή είναι πιο δεκτικά τα παιδάκια, έτσι δεν είναι. Ου. Θέλω να πω ότι όσο μεγαλώνουν, ε, αυτό που σας έλεγα και πριν, ότι εμένα τώρα ο Χάρης έχει περάσει ένα σημείο που βλέπει ένα χρώμα, με τα χρώματα δεν ξέρω τι είναι αυτό, και αποκλεί τροφέ μόνο και μόνο από τα χρώματα. Περίμενε. Να μα πει ειδικό Ναι, ναι, τι γιατί είναι η... αυτό. Ε... Το συναντώ κι εγώ με τα κόκκινα. Αυτό συνήθω προέρχεται από μία φορά μία τροφή κόκκινη, η οποία δεν το έκανε για κάποιο λόγο. Γευστικά. Γευστικά. Okay. Ή εκείνη την, μπορεί την ίδια τροφή να την έτρωγε πριν, αλλά σε ένα συνδυασμό κάτι. Ή να αρρώστησε, να έπαθε την κυλίτσα του. Ή να. Mm. κάτι που του έχει κάνει τρίγκερ και έχει απαρνηθεί αυτό το χρώμα στο λαχανικό. Τι, τι λε στο γονιό που του τυχαίνει, λέ, τι να κάνει. Τι, ναι. Ένα ωραίο τρίκ αυτό που κάνει η Αντιγόνη, πολύ ναι. ωραία, ήταν να το εντάξει μέσα σε ένα φαγητό χωρί να το πάρει χαμπάρι. Σε μια άλλη φίλη μου την είχα συμβουλεύσει να αλέθει. ας πούμε. Εγώ τα αλέθω, mm -hmm. τα αλέθω και τα βάζω μέσα στο φαγητό. Mm -hmm. Δεν τα βλέπει, οπότε. Δεν τα βλέπει. Αλλά έτσι. τα γεύεται. Ναι, τα γεύεται. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν χάνει την επαφή με τη γεύση αυτή. Η θύμηση σε αυτή αύριο μεθαύριο δεν θα τον ενοχλήσει, mm -hmm. αλλά δεν θα έχει αυτή τη στιγμή το οπτικό που τον αποθεί. Ναι. Να γίνω λίγο κακιά. Κάποια στιγμή έγραψα στο facebook. Έφτιαχνα κάτι κέικ Ο γιο μου έτρωγε τα πάντα mm -hmm. όταν πρώτο περάσαμε σε αυτό το στάδιο. Μετά σταμάτησε να τρώει οτιδήποτε. Περνάνε δηλαδή, φάσει τα παιδιά τη. Περνάνε δηλαδή. φάσει. Mm. Δηλαδή από εκεί που έτρωγε μπρόκολα, κουνουπίδια, ιστορίε. Τι μπορούτε... άντρεγε αυτά. Βέβαια, Είμα μπορούσα έτρωγε. να το πω και στη γειτονιά. Είχαμε μούτρα <laughs> να δούμε πούμε. <laughs> εγώ και τον τραχανέμουνε <laughs> Εγώ Και εγώ. εγώ. <laughs> Ε, γίνεται το εξή σταματάει να τρώει τα πάντα, από αρχίζω αρχίζω αυτά τα κόλπα, δηλαδή να φτιάχνω αλμυρό κέικ και να βάζω μέσα mm -hmm. κολοκύθι μπρόκολο και όλα αυτά, κάνω μια ανάρτηση στο facebook που λέω όλες την 11 η ώρα το βράδυ και <laughs> φτιάχνω κέικ με καμουφλαρισμένο μπρόκολο και μπαίνει μια κυρία από κάτω που είδα ότι είχε και εκείνη παιδιά και μου λέει αυτά είναι λάθη που θα τα τα αργότερα. Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσετε το παιδί σε μια λογική, αυτό είναι το φαγητό. Θε να το φάω, φάτο. Αν δεν θε, κάτσε μυστικό. Mm -hmm. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. δεν Αντιγόνη μου, δεν έχει ακούσει τίποτε τέτοιο. Ναι, από τη γενιά τη μητέρα μου όμω. Θέλω mm. να πω, όχι από. Με ενδιαφέρει mm -hmm. να ακούσω αν αυτό έχει μια βάση. Δηλαδή, μήπω τα παιδιά σε αυτό το στάδιο που μαθαίνουν, mm -hmm. πρέπει να τα πηγαίνουμε και με μια λογική λίγο αυξημένη πειθαρχία. Εγώ ομολογώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Μια αλλά δεν μ' αρέσει να το κάνω. Δεν δε μ' αρέσει να πιέζω το παιδί. Τι λες, Τόνια? Κοίτα να δεις. Ε, η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Δεν έχει να κάνει με τη γνώμη του ειδικού. Ε, τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας επικοινωνεί με το παιδί του... Ε, είτε αυτός είναι λίγο πιο ε, κάθετος, είτε λίγο πιο εναλλακτικό, είναι προσωπικός. Εγώ θα έλεγα ότι αν για το παιδί σου... αυτό το θρεπτικό συστατικό δεν μπορεί να το πάρει απαλού, να το καμουφλάρει και να επιμείνει να το φάει. Αν ε, πάλι ε, δεν είναι αναγκαίο και αυτό έχει το σπίτι και έχεις να, θες να κάνεις μια άλλη τύπου εκπαίδευση, αυτό αφορά μια άλλη τύπου εκπαίδευση και όχι, όχι το, τρόσε, το φαγητό. Όχι το φαγητό. Mm. Έχει να κάνει κατά πόσο συνεργάζεσαι ή όχι με το σπίτι, ότι αυτή είναι η διαθεσιμότητα που υπάρχει στο σπίτι και σέβεσαι, είτε έχει από πίσω και άλλα mm. στοιχεία που φέρουμε και από το παρελθόν, και σέβεσαι αυτό που προσφέρει το σπίτι. Ε, αντιγόνη, τι κάνει και πώ ξέρει. Εγώ, α πούμε, δεν ξέρω, λέει, λέει η Τόνια. Αν ξέρει ότι το παιδί παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Δεν το ξέρω. Πώ το ξέρει. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Εγώ προσπαθώ ε, στην καθημερινότητα να του δίνω ε, όσο περισσότερε τροφές, τροφές μπορώ. έτσι Τώρα, θα σου πω. Εγώ στην αρχή. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία που πίαζα το χάρι Άρα mm -hmm. του έλεγα φάε τον μπρόκολο Δεν θέλω να Φάτο. <laughs> δηλαδή μην γελά, αλήθεια είχα μπει σε όλο αυτό Λάθος. Γελάω για το πόσο τα ίδια περνάμε Λάθος. όλες Τώρα όμως ναι. Πραγματικά του λέω να σου πω Δοκίμασε και αν δεν σε αρέσει φτύστο Και δοκιμάζει Ναι γιατί θεωρώ ότι είναι και ο τρόπο Που αντιμετωπίζει όλο αυτό είναι η γνώμη μου. Έχω δει ότι πιάνει δηλαδή. Τι να σου πω, με, το, Τώρα, παιδί παιδί πιάνει. Είναι αλλιώς, με δηλαδή. το, παιδί μου πιάνει. Παιδί είναι με το παιδί μου πιάνει. σίγουρα δεν δε του αρέσουν όλε τι τροφέ και είναι και φυσιολογικό, δεν είναι. Εμά μα αρέσουν όλε τι τροφέ. Όχι. Όχι. Ε, Επίση δεν ξέρω λοιπόν. Κάνω τι καλύτερο μπορώ. Σαν μαμά. Ναι. Να... Ε, Ποιο είναι όμω ο οδηγό, λε τόνια. Ε, να παίρνει τα θρεπτικά εγώ, Εγώ ισορροπία. Mm. Θα του δώσω ένα λαδέρο, mm. Yeah. ψάρι, όσπριο. Αυτά που ξέρουμε όλοι ότι mm. είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό κάνω εγώ. Ακριβώς. Ε, αυτό είναι το πιο σωστό. Ε, Επίση, μια άλλη μέθοδος πριν ε, απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό, μια άλλη μέθοδο πετυχημένη που θέλω να μοιραστώ μαζί σα είναι να του πει Δεν το θέλεις τέλεια. Θα το φάμε εμείς με τον μπαμπά. Ας το, το. πιάνει. Αντίστροφη ψυχολογία. Α, δεν έχει ιδέα. Θα το δοκιμάσω. Για να δω. Ναι, ναι, ναι. Πιάνει πάρα πολύ. Να σε βλέπει να τρως και αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια του και θέλει αυτό. Και εκεί Ποιαμό... την πρώτη φορά μπορεί και να μην το δώσει. Ε, εκεί γύρω στα τρία με τέσσερα πιάνει. Τρία-τέσσερα. Εμένα τώρα πιστεύω δεν πιάνει αυτό. Αν δεν φύλεσαι. Εσύ, εσύ που είσαι σε αυτή την ηλικία. Ε, κοιτάξτε τώρα. Είναι, είναι μερικά παιδιά. Φαντάζομαι είναι και άλλα παιδιά. Yeah. Το, το δικό μου το παιδί αυτή την περίοδο. Και όταν λέω αυτή την περίοδο είναι πάνω από ένα χρόνο. Είναι κλειδωμένο στο δίπτυχο. Μακαρόνια ρύζι τρίπτυχο. Ψωμί. Mm. Μακαρόνια ρίζει ψωμί. Mm. Ό,τι μπορεί να παραχώσει εκεί μέσα σ' άκρε το κάνει. Mm. Και επίση. Γιατί το είπε η Αντιγόνη. Mm. Αν το παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι που η μαμά και ο μπαμπά δεν τρώνε. Ισορροπημένα mm -hmm. Τι γίνεται Γιατί υπάρχουν γονεί που ίδιοι δεν τρώνε ισορροπημένα Αλλά έχουν την έννοια το παιδί τους Να, να μάθει να τρώει αλλιώς Εκεί mm. κερδίζεται αυτή η μάχη Όσον αφορά στο ισορροπημένα Και αν τρώει όλα τα θρεπτικά συστατικά Υπάρχει αυτή η πιο κοινή λογική Που λέει αν τρώει από όλα λίγο Δηλαδή αν τρώει ένα λαδερό Αν τρώει ένα όσπριο, αν τρώει λαχανικά φρούτα αν τρώει γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν, είναι πηγή πρωτεΐνης που τη χρειάζεται το παιδί, πάλι βέβαια σε ένα βαθμό, εκεί είναι σε συνεννόηση με τον παιδίατρο πόση πρωτεΐνη πρέπει να παίρνει το παιδί, δηλαδή ειδικά με τα βρέφη υπάρχει ένας περιορισμός στην πρόσληψη πρωτεΐνης. Ε, γιατί συνδέεται με την παχυσαρκία ε, μεγαλώνοντα. Mm. Mm. Αυτό δεν το γνώριζα. Ναι. ναι ε, οπότε. Όταν είναι στα βρέφη, μέχρι πια. Ε, στα μέχρι, μέχρι να γίνει ενό, mm. εκεί μέχρι εδώ. Α, ah, εντάξει, ναι. τώρα μιλάμε ναι. για το πρώτο. Ναι ναι, 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 ναι. ναι. Ε, Γι' αυτό λέω ότι αυτό, mm. το, η λέξη παιδί έχει, έχει υποκατηγορίε. Mm. Άρα, αν έχει μία. Από όλε τι πηγέ ε, θρεπτικών συστατικών από κάτι παίρνει, δηλαδή μπορεί να μην θέλει να πιει γάλα, αλλά να θέλει να φάει γιαούρτι. Τέλεια. Ή μπορεί να μην θέλει να φάει, ξέρω εγώ, όλα τα λαχανικά, αλλά να θέλει να φάει τα περισσότερα. Ή να θέλει να τα φάει σε σούπα. Σε σούπα. Παράδειγμα, μια χορτόσουπα. Να θέλει να φάει μια ψαρόσουπα κρεατόσουπα που μέσα έχει ε, το σέλινο, το κρεμμύδι, το, το καρότο. Mm. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν ανησυχεί. Ανησυχεί όταν όμω αρχίσει να απομονώνει θρεπτικά συστατικά και γίνεται λίγο μονόπλευρο. Πολλέ φορέ, μια και το ανέφερε, mm. παιδιά που καταλήγουν σε ψωμί, ρύζι, ε, μακαρόνι, mm. μπορεί να έχουν μια μικρή ευαισθησία στο στομάχι του. Και καταλήγουν γιατί αυτό του κάνει μια ωραία πούλωση στο στομάχι. Δηλαδή μα οδηγεί το παιδί. Και α, τι κάνει το ο ακούμε εκεί. λίγο. Τι κάνει ο γονιό, Βοήθησαι, τη ζητάει βοήθεια. <laughs> Προσπαθεί mm. με διάφορα τεχνάσματα και αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ισορροπημένη δεν μπορεί να είναι μια διατροφή όταν έχει, ε, α πούμε, σε ποσοστό 80% υδατάνθρακε και μάλιστα λευκού. Mm. Γιατί και αυτή είναι μια άλλη μάχη που δίνουμε με τα παιδιά. Το κομμάτι ολική άλεση δεν είναι πάντα εύκολο στα παιδιά. Σωστά. Mm. Καταλαβαίνω την ανησυχία σου, Όμω ε, όμως δεν άκουσα ότι δεν τρώει λαχανικά, ότι δεν τρώει φρούτα, ότι δεν τρώει κρέας. Τα τρώει αυτά, απλά χωρίζει το μακαρόνι δίπλα και είναι λευκό και δίπλα είναι το κρέα. Ε, όχι, εντάξει, κάποια τα τρώει. Κατάλαβε. Δηλαδή, ε, εσύ απομονώνει το ότι τρώει μακαρόνι, αλλά δίπλα έχει κρέα, έχει κυμά, έχει, τρώει μπιφτέκι, τρώει και Άρα είμαστε μια χαρά. Άρα είμαστε, είμαστε, είμαστε μια χαρά. Με το marketing. Θα κάνω τώρα μία τζιζ mm. ε, ερώτηση. Είσαι με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, <Κι> ναι. Αντιγόνη. Ναι. Με το παιδί το μεγάλο που είναι έξι δηλαδή, και εγώ με το ε, τρίχρονο που επίση μπορεί, δεν λέω για το μωράκι, και βλέπεις ένα ψυγείο κάτι φανταχτερό που του τραβάει την προσοχή. Είσαι ένα ράφι, κάτι που του τραβάει την προσοχή. Πώς το διαχειρίζω με τόνια, Γιατί μπορεί ας πούμε, να είναι κάτι που okay, έχει φρούτα, δεν έχει πρόσθετη ζάχαρη, δεν έχει συντηρητικά και μπορεί να σου λύνει και το πρόβλημα. Μπορεί όμω να είναι και κάτι που καλό θα ήταν να μην το φάει, το παιδί. Ωραία. Εκεί και σαν γονιό αξιολογώ τι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, α πούμε, αν μου ζητήσει εμένα τώρα αυτό το χήμα που έχω εδώ πέρα, ο οποίο είναι πολύχρωμο και, και αυτό κάνει τρίγκερ λίγο στα παιδιά και τα ζητάνε. Θα αξιολογήσω. Ποια είναι η μεγάλη εταιρεία αυτή που το δίνει. Είναι φυσικό χυμό, είναι 100% φυσικό χυμό. Έχει επιπρόσθετα ζάχαρα. Συνήθω οι εταιρείε, όπω και, και ο χωριό μα εδώ, είναι νέα τάση τη εποχή γιατί ακουμπάει στι σημερινέ ανάγκε. Mm -hmm. Αρχίζουν και αφαιρούν τα ζάχαρα και πάνε σε πιο φυσικά ζάχαρα. Δηλαδή, πούμε, τώρα αυτό κοίταζα πριν λίγο, πριν κάτσω, το βρεφικό γιαούρτι, α πούμε αυτό. Αφαιρεί τα ζάχαρα γιατί παλιότερα. Αυτή ήταν η τάση. Αυτά χρειαζόντουσαν. Ήταν αλλιώ στο διατροφικό πιάτο και τα είχε. Δεν ήταν ότι έβαζε ζάχαρα, γιατί. Ναι, Εντάξει, Άρα τώρα προσαρμόζονται και οι εταιρείε σε Στην κάτι ανα... πιο υγιεινό. Και πλέον οι παιδικέ επιλογές δεν είναι τόσο, ας πούμε, δεν είναι για να πεις ότι δεν την παίρνω, Σύμφωνο. με χαρά την, την Αυτό αγοράζω. Αυτό είναι το καλό σενάριο, δεν... το βλέπει η αντιγόνη, το φωνάζει βλέπω. ο Χάρη, λέει μαμά το θέλω, το κοιτάει η αντιγόνη και λέει ναι γιατί όχι παιδί μου, ωραίο γιαούρτι να στο πάρω, ωραίο σχημό να πάρω. Τι γίνεται αντιγόνη, καταρχά πάτε στο σούπερ μάρκετ μαζί, Πάμε, το αρέσει, ναι. γίνεται ας πούμε το σκηνικό... Ιστερία, δεν είναι. Ιστερία. Yeah. Όχι, ευτυχώ δεν μου τα κάνει αυτά. Το ράφι με τι. Ε... Ευτυχώ δεν μου τα κάνει αυτά. Όχι. Συνήθω δεν του χαλάω και χατήρι, γιατί δεν μου ζητάει και περίεργα πράγματα. Mm. Οπότε είμαστε μια χαρά με αυτό το κομμάτι. Και η, της αλή... της η της αλή... ]ς αλήθεια είναι. Υπάρχουν μαμάδες μαμάδε που θα κάτσω. Mm. Λάθο αυτό, αλλά συγγνώμη, το λέω. Ναι. Γιατί λέμε, το και αλή... λέμε, λέμε και αλήθειε. Δεν θα κάτσω. Δεν λέω ψέματα εγώ. Θα κάτσω να πω Α, ωραία, αντιστατικά, έχει. Δεν το κάνω, είναι mm -hmm. αλήθεια αυτό. Θα το κάνει όμω ο Δημήτρη, ευτυχώ. Οπότε υπάρχει Σένα, μια ζωή. Σε, σε ένα σπίτι, αρκεί να το κάνει ο ένα. Ναι, ναι. ναι. Επίση να πω ότι αυτά, δεν το λέω τώρα επειδή είναι χορηγό, είναι τα για όρθια και τη μικρή ναι. και του ναι. χαρούλι μου. Οι αυτό είναι καινούριο, δεν το έχουμε προλάβει. Έχει μια συμβουλή, πώ το διαχειριζόμαστε. Καταλαβαίνω τώρα θα μου πει, αυτό δεν είναι δουλειά διατροφολόγου κάπω να το πει, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει έρθει Πολλέ φορέ αντιμέτωποι με αυτή την ερώτηση. Εδώ δεν μιλάμε ακριβώ για, για την τροφή που θα πάρει και αν θα είναι σωστή. Μιλάμε για, την, ε, για το δικαίωμα στο παιδί να αποφασίζει μόνο του δημιουργώντα φασαρία. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό λοιπόν συνήθω ξεκινάει η διαδικασία από το σπίτι και η εξήγηση. Πριν πάω μην τυχόν. Okay, πίεσσα, <laughs> <είμαι>. ε, <laughs> 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 όχι, όχι. Ότι να δει, θα πάμε στο σούπερ θα πάρουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Και θα δούμε ε, αν, μήπως, αν θες και εσύ να πάρει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να έχει δώσει έναν αέρα στο παιδί, mm -hmm. να πάρει ένα πράγμα. Είναι θέμα διαχείριση ε, του γονιού προ το παιδί. Είναι σωστό να λέμε σε ένα παιδάκι όταν είναι μικρό, όταν είναι τριών, α πούμε, όταν είναι τεσσάρων, ότι ξέρει κάτι αυτό. Δεν μα κάνει καλό. Θα σου... Αυτά που μα έλεγαν και εμά. χαλάν τα και δόντια. Και, θα και σε πιάσει. που τα λέμε και εμεί. Εγώ τα λέω. Τα αλλά... Δυστυχώ τα λέω. Τα ναι. τα Προσπαθώ λοιπόν, λοιπόν, να επικοινωνήσω στο παιδί. Ότι δεν του κάνει καλό. Τώρα Το κάνουμε. Αυτό ή μπορεί να δημιουργήσει και, και ένα, ξέρεις, μια. Ένα, τι; Όχι, μια αντίδραση σε αυτό το πράγμα ή μια φοβία. Καμιά φορά σκέφτομαι όταν λέω στο παιδί θα χαλάσουν τα δόντια σου, ότι μπορεί με τη φαντασία του mm. να πιστεύει ότι αν φάει, ας πούμε, μια καραμέλα παραπάνω. Εγώ, θα... εγώ θεωρώ ότι η αντίδραση έρχεται από την απαγόρευση. Εγώ θεωρώ. Αν του πει τέρμα, δεν είναι να τρως, ναι. δεν τρώ. Καλά, εντάξει τώρα αυτό. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό είναι υπάρχει... υπάρχει... συνταγή καταστροφή. Ναι, αλλά υπάρχει πολύ έντονα στι μέρε μα αυτό. Γενικότερα το παιδί και μέχρι και μια ηλικία τη εφηβεία θα έλεγα ότι δεν του λέει τίποτα το θα αρρωστήσει. Ευτυχώ. Γιατί βλέπει το μέλλον του. Εμεί είμαστε λίγο το ότι θα πάθει κάτι. Το θα πάθει κάτι δεν του λέει. Εκτό αν του έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, mm. θα ξαναπονέσει η κυλίτσα σου αυτό, του λέει κάτι. Σωστό. Ε, όταν δηλαδή. όμω θα αρρωστήσει στα αυτό, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν του λέει κάτι του παιδιού. Τώρα, το θα πέσουν τα δόντια σου ή κάτι παρόμοιο, <laughs> θα τα είναι, ε, κάνει, του δημιουργεί μια εικόνα που δεν την έχει. Εικόνα. Οπότε εκεί μπορεί να κάνει τη δική του εικόνα και δεν ξέρει ανάλογα την προσωπικότητα του παιδιού σε τι εικόνα θα καταλήξει. Γελάμε. Ναι, και λέμε, όλο αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται άγχο και μια λογική θέλει και ένα μέτρο. Ωστόσο, αν δούμε και τα στοιχεία, η Ελλάδα είναι σταθερά στι πρώτε θέσει τη παιδική παχυσαρκία. Αυτό, εκτό το ότι είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, φαντάζομαι βάζει τι βάσει, ένα παχύσαρκο παιδί, πιθανόν, πιθανότατα θα είναι και ένα ενήλικα που θα έχει πρόβλημα με το, το βάρο του. Γιατί τόνια συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ενώ οι νέοι βλέπει, βλέπεις μας απασχολεί, προσπαθούμε, το ψάχνουμε. Εγώ δεν καμία σκέψη έχει ναι, ναι, ναι. να κάνει με το τι τρώμε ή πώς το τρώμε, πώς το μαγειρεύουμε θέλω να πω. Ένα από τα πράγματα που η Ελλάδα έχασε ήταν αυτό που καθόμαστε σαν οικογένεια να φάμε όλοι μαζί. Αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά να εξασθενεί. Αυτό βοηθούσε στην καλή διατροφή, βοηθούσε στη διαχείριση της ποσότητας. Γιατί, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, τι εννοείς, mm. ωραίο είναι αυτό που Γιατί μα μας έβαζε η μητέρα μας συγκεκριμένη μερίδα. Καθόμασταν όλοι, είχαμε τις μερίδες, πάντα ξέραμε ότι ο πατέρας μας ή ο αδερφός μας που είναι... Αγόρι, θα φάει περισσότερο. Η μαμά και εγώ τρώμε λίγο λιγότερο. λιγότερο. Το βάζει η μαμά από μόνη της τη στη μερίδα. Τρώγαμε όλοι μαζί. Είχαμε συγκέντρωση στο πιάτο μα και είχαμε συνέστηση με το τι τρώμε. Τώρα, τα παιδιά μπορεί να τρώνε μπροστά στην τηλεόραση. Τα στο παιδιά τάμπλετ. μπορεί να. στο τάμπλετ. Αυτό λέμε όχι. Βάζουμε ένα χ. Παρά το γεγονό ότι προσπαθούμε εδώ να μην βάζουμε χ σε πράγματα. Ε, Καλύτερα... Το τάμπλετ και η τηλεόραση την ώρα ε, του φαγητού είναι κανονικά απαγορευτικά. Δεν κάνει καμία σύνδεση με την ποσότητα που τρώει, με την ποιότητα που τρώει. Αν τον ρωτήσει μετά, μπορεί να μην θυμάται καν τι γέφτηκε. Και αυτό συμβαίνει σε όλου μα δηλαδή. Άρχισε αρκετά και το delivery, δηλαδή, εγώ και στο σογγραφείο το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Πολλέ μαμάδε μου λένε ότι παραγγέλνουμε συχνά Μπρεβέ. και η λέξη συχνά μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο, τρει, πέντε φορέ την εβδομάδα. Άρα και εκεί μέτρο. Τώρα το αυτονόητο Α. ότι ισχύει και για μα. Mm. Πλησιάζοντα προ το τέλο, μιλήσαμε πολύ για τα παιδάκια τα μικρά, γιατί εκεί είναι κρίσιμο και είναι και αχαρτογράφητη περιοχή γιατί οι γονεί είναι άμαθη. Amateurs, που λέγανε και στο χωριό μου. Τι γίνεται με τους εφήβους έχει φτάσει, ο Χάρης με το καλό να είναι 15, είναι δυο μέτρα, δεν σηκώνει και πολλά πολλά. Μέχρι πού μπορεί ο γονιός εκεί ή ό,τι η δουλειά έχεις κάνει την έχεις κάνει και πια δεν έχει νόημα. Ε, ωραία ερώτηση αυτή. Ε, εγώ είμαι φαν της άποψης ότι ό,τι χτίσεις, ό,τι παίρνεις, στερίζεις. Δηλαδή, ε, αν εγώ δεν βάλω Ας πούμε τώρα το βλέπω και τόσο και το κοιτάω Αν δεν βάλω ε, το γιαούρτι Στην ε, διατροφή του παιδιού μου Πώς θα μεγαλώνοντας Μετά θα ε, το ξανααναζητήσει Ποια είναι τα χρόνια της πόρας Λοιπόν, τα που χρόνια λες ότι Τα χρόνια της πόρας είναι ε, Αρχικά, σίγουρα Οι γευστικοί κάλικες επηρεάζονται Μέχρι τα τρία, τουλάχιστον τρία με πέντε ετών Μετά όμως Πρέπει να υπάρχουν γιατί θα περάσουν εφηβεία, να υπάρχουν και έξυπνοι τρόποι να συντηρήσει αυτέ τι γεύσει, θεωρώντα δεδομένο ότι θέλει να γνωρίσει νέα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να του συνεχίσω να του δίνω το ίδιο γιαούρτι, μπορεί να θέλει να έχει και μια γεύση. Άρα, ε, σημαντικό είναι να μπορέσει να συντηρήσει κάποια πράγματα που έχουν θρεπτικά συστατικά και στι διαφορετικέ ηλικίε. Εμεί ορίζουμε την τροφή του. Σκάρτα μέχρι την έκτη δημοτικού Πέμπτη, έκτη δημοτικού, εκεί που αποκλειστικά πριν αποκτήσουν δικό του χαρτζηλίκι, ε, ό,τι έχει το σπίτι θα φάνε αναγκαστικά. Mm. Λοιπόν, τώρα στην εφηβεία σίγουρα δεν ορίζει ε, κατά μεγάλο ποσοστό και έχει το στοιχείο τη άρνησης και στο φαγητό και τη και της εξερεύνηση και το φαγητό. Δεν είναι τυχαίο ότι το junk food είναι top επιλογή στου γιατί Γιατί είναι αλμυρό, γιατί είναι spicy, γιατί είναι έχει έντονες γεύσεις. Είναι ταυτισμένο και με τη διασκέδασή τους που Σωστά. αρχίζει σε να έχουν εκείνες τις ηλικίες, ναι. Σωστά. Ναι. Τέλος πάντων ο γονιός πάει πιεστικά, πάει παρακαλετά, μαγειρεύει και λέει τώρα... Ό,τι σε φωτίσει ο μεγαλοδύναμο φάε, τι κάνει όταν είναι το παιδί 15. Αντιγόνη, μπε ελεύθερα. Λέβαια, ο καθένα έχει τον τρόπο του θεωρώ. Το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό. Οπότε αν, ανακαλύπτει το παιδί και πα με το παιδί, θεωρώ εγώ. Και εγώ δύο παιδιά έχω. Διαφορετικέ προσωπικότητε. Αλλιώ θα πρέπει να προσεγγίζω το χάρι, αλλιώ τη μικρή. Και πού να ξέρει πώ θα είναι και στα 15 του. Δεν θα, θα, θα ήθελα. <laughs> <laughs> εγώ που θα... ξέρω. Εσύ που ξέρει. Θα σα πω ότι <laughs> <γιατί laughs> αν το σπίτι έχει συγκεκριμένα φαγητά, στατιστικά ένα μεγάλο μέρο αυτών θα το καταναλώσουν δεν μπορούν ούτε έχουν το χαρτζιλίκι να πάρουν άλλο φαγητό καθημερινά ε, κατ' επέκταση ε, θα καταναλώσουν έστω και λίγο από αυτό που έχει το, το σπίτι κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω ε, πολλές φορές λέμε δεν έχει σημασία τι λες το παιδί αλλά τι σε βλέπει να κάνεις Θέλω λοιπόν αυτό να μας βοηθήσει να το βάλουμε στο, στο κεφάλι μας. Αν η Αντιγόνη και εγώ δίνουμε στο χάρη και στον πάνω μπρόκολα, μάγκο, γιαούρτια, να όλα αυτά, <laughs> αλλά μας βλέπει να τρώμε όλη μέρα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που του λέμε. Αυτό, τελικά τι υπερισχύει από τα δύο, αυτό που του δίνουμε ή αυτό που μας βλέπει να κάνουμε. Αυτό που μας βλέπει σίγουρα σαν μεμητικό στα πρώτα του χρόνια και στα μετέπειτα στις εφηβείας, όσο και αν ακούγεται περίεργο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα σας πω που δεν έχει να κάνει με το φαγητό ότι η κόρη μου ξεκίνησε να διαβάζει βιβλία όταν εγώ απλά δίπλα τη, χωρίς ποτέ να της πω αν θες να πάρεις κανένα βιβλίο, διάβαζα βιβλίο. Και διάβαζα εγώ επίτηδε πάντα δίπλα τη. Έτσι μου ζήτησε και εκείνη να πάει να πάρει ένα βιβλίο. Αυτό λειτουργεί και με την τροφή. Ε, τώρα τελευταία δεν σας κρύβω, θα το ομολογήσω εδώ, ότι μου τρώνε τα παιδιά το φαγητό μου. Τώρα... <laughs> ναι. Δηλαδή, πλέον καταλήγουν να έρχονται να μου παίρνουν αυτό που έχω στο πιάτο. Δεν προλαβαίνει να βράσει την πάμια διά, <laughs> το, Έρχεται ο έφηβο και την πρέμβα <laughs> ναι. Πάβο. Ναι, ναι. ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σε βλέπει και να έχει θύμηση τη γεύση που. που, που Εμένα, πάντω, κορίτσια, με βλέπει. Λέει τι είναι αυτό. Λέω είναι σαλάτα. Και, και πριν ολοκληρώσω μου, το πω σαλάτα, λέει μπιλιάχ. Εντάξει. Εφεύγει, είναι η φάση να περάσει Νέκα, εντάξει, Κρατάς Κρατά κάτι από το σημερινό, Αντιγόνη, κλείνοντα. Κρατάω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει τι καλύτερο μπορεί. Να προσπαθούμε να δίνουμε όσες περισσότερες στροφές μπορούμε στα παιδιά και ρεθίσματα. Και... Εγώ θα επιμείνω ότι δεν υπάρχει σχολή γι' αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό να. γιατί και εγώ, σαν μάνα, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη για να έρθω μας. σήμερα. Ε, δεν έχει να κάνει η μάνα με τον ειδικό, είναι δύο mm. ε, τελείω διαφορετικοί δρόμοι. Ε, γιατί έχει και αυτό το συγκρουσιακό με το μα εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά το δικό μου δεν το κάνει. Άρα, θα πω ότι πηγαίνοντα με το ένστικτο και κοιτώντα το παιδί, αυτό που είπε η Αντιγόνη πριν ήταν πολύ σημαντικό, ε, λίγο να ψυχανεμίζεσαι και το παιδί σου, συν το ότι το παιδί σου σου δίνει τι λέξει. Τι οποίε γι' αυτό είναι σημαντικέ να ακούσει και στην τροφή. Εγώ αυτό έχω να πω. Θέλει λίγο ένστικτο. Ένστικτο και ηρεμία. Mm. Ένστικτο και ηρεμία, και αυτό είναι και το μήνυμα που προσπαθούμε να εκπέμψουμε, γιατί κατά την ειδικό και κατά την έμπειρη μάνα δύο φωτιών. Αντιγόμενη είναι μια συνταγή επιτυχία, αργά ή γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εγώ αντιγόνη. να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια. Και εγώ, ε, εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσά. Ανανεώνουμε ω την επόμενη φορά με την ίδια πάντα υπενθύμηση. Ο δρόμο για την καλή διατροφή είναι δρόμο απόλαυση, όχι δρόμο άγχου και στερήσεων. Να είστε καλά. Γεια σα. Τελικά, τι είναι καλή διατροφή, Τα πέντε λεπτά νωρίτερα που θα σηκωθώ. Για να φτιάξω πρωινό Βρε, μήπω δεν ήπια το γάλα σου. Και είναι οι σωστές επιλογές. Μπερδεύεσαι. Σωστά. Όποια και είναι για σένα η καλή διατροφή, στη Δέλτα στηρίζουμε έναν μεγάλο στόχο. Να σου δίνουμε επιλογές που την κάνουν ευκολότερη και πιο απολαυστική. Μια καλή διατροφή ξεκινάει με Δέλτα. Pod.gr το καλό, να ακούγεται.